Εντάξει, έλα, πάμε στο άλλο τώρα, πού το άλλο. Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε. Έλα, μαζί. Μαζί, έλα, έλα, μαζί. Μαζί, μαζί, έλα, πιάσε πόρτα, πιάσε μόνος σου, μόνος σου. Τα δύο κεράκια. Μπράβο, 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 ωραία, ωραία. Όλα τα παιδάκια μας που είναι από το 4ο Δημοτικό Αργυρούπολης να συγκεντρωθούν στο χώρο που είναι η υδροφόρα που ποτίζουμε τα δέντρα. Σήμερα έχουμε φυτέψει περίπου 1150 δέντρα. Να γίνουμε και καλλιεργητές, γιατί όσο πάνε τα πράγματα, όσο περισσότερα πράγματα είμαστε σε θέση να κάνουμε μόνοι μας, παρά τα παίρνουμε, ξέρεις, έτοιμα, όλα έτοιμα έχουμε μάθει, όλα μέσω άλλων, όπου θα πρέπει να αναλάβουμε κι εμείς από την αρχή του κάποιο πράγμα, να το φέρνουμε σε πέρας. Είτε αφορά τη διατροφή, είτε το ντύσιμο μας, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Ωραία, κρατάω, έχω φτιάξει εσύ. Από ό,τι μας είπαν οι γεωπόνοι, θέλει τουλάχιστον 5 χρόνια για να δώσει καρπό το δέντρο. Εκείνο που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να φροντίσουμε αυτά τα δέντρα. Δεν είναι ότι τα φυτέψαμε και θα φύγουμε. Τα φροντίσουμε σαν Δήμος μαζί με θελοντές, μαζί με φορείς, γιατί σήμερα φυτέψανε πολλά δέντρα οι φορείς. Τα σχολεία, ο καθένας έχει οδηγήσει, έχει βάλει το καρτελάκι του. Έτσι λοιπόν θα είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί με τη φροντίδα του Δήμου και με τη συμμετοχή των εθελοντών και των φορέων που φυτέψαν δέντρακι, για να φροντίσουμε και να περιποιηθούμε αυτό τον ελαιόνα να αναπτυχθεί. Ωραία, κρατάω, έχω φυτέψει εσύ. Η λογική μας είναι να υπάρχουν συνεχείς δράσεις στον χώρο εδώ. Δεν θα σταματήσουμε μόνο σε αυτόν τον ελαιόνα και άλλες καλλιέργειες θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, αλλά και άλλες δράσεις μέσα σε κτίρια του χώρου αυτού. Γιατί πρέπει να σας πω ότι η Ελληνικό ΑΕ έστειλε ένα γράμμα σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται εδώ, δήμος, πολιτιστική, αθλητική φορείς, συλλογή ατόμων με ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες του Δημοσίου, για να τους αδειάζουμε τη γωνιά για να πετύχουν καλύτερο τίμημα στο πούλημα του χώρου. Εμείς αντίθετα όχι μόνο δεν θα φύγουμε, αλλά μαζί με τους φορείς και με τον κόσμο θα μείνουμε εδώ, θα υπερασπιστούμε ό,τι έχουμε μέχρι τώρα σαν χρήσεις και θα βάλουμε και καινούργιες μέσα στον χώρο. Πάντοτε συμβατές με αυτό που θέλουμε, Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου, με ήπιες πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες κοινοφελείς χρήσεις. Αγωνιστούμε και θα νικήσουμε, πιστεύω, ο κόσμος. Έτσι. Δεν είναι εύκολο το έργο μας, η δουλειά μας. Όλο κοιτάνε να είμαστε στην απέξω και να μας καπελώνουν. Πιστεύω ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχίσει. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Εδώ μια κυρία μου έδωσε ένα σακουλάκι με κάτι χόρτα μέσα. Τι χόρτα είναι αυτά? Είναι μαρούλι, ρόκα, μαϊντανός και κρεμμυδάκι φρέσκο, το οποίο το έχουμε μαζέψει σήμερα το πρωί από τον αυτοδιαχειριζόμενο αγρό που έχουμε κάνει στο Ελληνικό. Μπορεί είναι να... η δεύτερη σοδειά μας. Δεύτερη? Η δεύτερη. Η πρώτη ήταν πέρυσι το καλοκαίρι μάλλον. Ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο.
τα ανοιξιάτικα τα μαζέψαμε το καλοκαίρι, ντομάτες, πιπεριές, καρπούς, πεπόνι, καλαμπόκι. Και τώρα είναι η χειμωνιάτικη παραγωγή μας. Ωραία. Έχουμε και κουκιά, έχουμε σπανάκι. Μπορώ να θεωρήσω ότι είναι βιολογικά αυτά τα προϊόντα. Είναι βιολογικά. Δηλαδή δεν έχουν τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Μόνοι μας πηγαίνουμε τα χεράκια μας, βοτανίζουμε, κοπρία κανονική, τίποτα άλλο. Τίποτα. Έχει πολύ χώρο εδώ το αεροδρόμιο. Μπορεί κάποια στιγμή να θρέψει όλη την περιοχή. Θα μπορούσε, ναι. Σε όλο τον κόσμο, εξάλλου γύρω από τις πόλεις, έχει αστικούς αγρούς, οι οποίοι δίνονται έναντι μικρού αντιτίμου από τους Δήμους, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να καλλιεργείται και να έχει τα λαχανικά του. Θα έπρεπε να γίνουν αστικοί αγροί μέσα στον κόσμο. Έχουμε δημιουργήσει μια τράπεζα τροφίμων, αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί και ένας προμηθευτικός καταναλωτικός συνεταιρισμός από δημότες μας, τον οποίο στηρίζουμε αυτό το συνεταιρισμό, του έχουμε παραχωρήσει χώρο σε ένα δημοτικό ακίνητο για να δραστηριοποιείται και έχει ξεκινήσει ήδη να έρχεται σε επαφή με παραγωγούς. Η πρώτη προσπάθεια είναι για την πατάτα και δίνονται παραγγελίες στο Δήμο και θα προσπαθήσουμε μαζί με το συνεταιρισμό αυτό και σε άλλα προϊόντα να φέρουμε τους παραγωγούς σε επαφή με τους καταναλωτές άμεσα. Αυτό μου ακούγεται σαν κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής στην πράξη. Είναι. Δεν είναι ακριβώς μέσα παραγωγής. Εδώ είναι κυκλοφορία του προϊόντος. Είναι στον τομέα δηλαδή του εμπόριου, αλλά όμως και αυτό χρειάζεται. Δηλαδή ανάπτυξη προμηθευτικών καταναλωτικών συνεταιρισμών μαζί με παραγωγικούς είναι νομίζουμε πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να είναι μια εναλλακτική απάντηση στην κρίση που αντιμετωπίζουμε. Μαζί βέβαια πιστεύω με την στήριξη και την σωστή λειτουργία κάτω από τον έλεγχο των εργαζομένων και του λαού γενικότερα και των μεγάλων επιχειρήσεων που υπάρχουν, των δημόσιων οργανισμών, αλλά μαζί με αυτά και η μικρή παραγωγή μέσα από το συνεταιρισμό νομίζουμε ότι είναι ένα σωστό δρόμος για να πάμε μπροστά. Είναι, δεν είναι το μεγαλύτερο κομμάτι οι μεσάζοντες. Άμα βγάλεις τους μεσάζοντες, πλέον φεύγουν οι στρεβλώσεις της αγοράς πάνω στα προϊόντα. Βεβαίως, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο παραγωγός να απευθύνεται άμεσα στον καταναλωτή. Αλλά πρέπει να υπάρξει και παραγωγή, πρέπει να αναπτυχθεί και παραγωγή. Και εκεί μπορεί να βοηθήσει πάλι ο συνεταιρισμός. Στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας της χώρας μας, όπως είναι η βιοτεχνία. Ναι. Άντε, εύχομαι και οι ελιές από εδώ σε 5 χρόνια να τις βρούμε στο κοινωνικό πατοπολείο. Να είστε καλά, να είστε καλά.